Κτηνίατος ομοιοπαθητικός Νίκος Γκόλφης θα μπορούσε να είναι ο Φρόιντ των ζώων συντροφιάς. Όπως μας εξηγεί ο ίδιος, η πιο αληθινή σχέση που έχουμε πλέον είναι αυτή με τα ζωάκια μας. Μα ήταν καρμικό, ήταν καρμικό. Μου είπανε για έναν καταπληκτικό γιατρό ομοιοπαθητικό και λέω πώς τον λένε και μου λένε Γκόλφης και λέω μα τη δικιά μου τη λένε Γκόλφο, δεν γίνεται, πρέπει να συναντηθούν. Ο Γκόλφης ο οποίος εξέτασε την Γκόλφο. Αμαλία και κύριος Νίκος Γκόλφης. Η Αμαλία είναι η γάτα μας, η γάτα της Αγγελικούλας, η αρχισυντάκτριάς μας και ο κύριος Γκόλφης είναι κτηνίατος παύλα ομοιοπαθητικός. Δηλαδή, αν φέρω εγώ την Γκόλφο μου, που την έχω φέρει την Γκόλφο μου, μπορώ να βρω σε εσάς οτιδήποτε ψάχνει κάποιος που έχει ένα κατοικίδιο σε έναν κλασικό γιατρό, όμως τα τελευταία χρόνια έχετε εξειδίκευση, ασχολείστε κατά κόρον με την ομοιοπαθητική, με εναλλακτικές θεραπείες. Γιατί έχετε επιλέξει λοιπόν την ομοιοπαθητική σε σχέση με την κλασική ιατρική? Ναι, με την κλασική ιατρική υπήρχε μία δομική προβληματικότητα. Δηλαδή, πρώτον, το ότι υπάρχει ένα περιορισμένο εύρος δράσης των κλασικών φαρμάκων, γιατί είναι αντιβιωτικά, κορτιζόνη, παυσίπονα, ας πούμε, και τα χημειοθεραπευτικά. Υπάρχει η λογική της ανάγνωσης του άλλου με αλφα κεφαλαίο μέσα από την ομάδα και όχι μέσα από την μοναδικότητα. Η ομοιοπαθητική, αν ένα ζωάκι έχει διάρειες, δεν θα δώσει το ίδιο ομοιοπαθητικό και στο άλλο ζωάκι που έχει διάρρηση, θα δώσει αυτό που ταιριάζει στο συγκεκριμένο ζώο. Δηλαδή έχουμε την ανάδειξη της μοναδικότητας του ασθενούς. Με το που έχουμε ένα ζωάκι στο ιατρείο σας, ναι, τι ακριβώς κάνετε? Έχουμε ας πούμε την Αμαλία εδώ πέρα. Τα ζωάκια που έρχονται για να κάνουν ομοιοπαθητική είναι ζωάκια τα οποία έχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν με την κλασική ιατρική. Μπορεί να έχουμε χρόνιες δερματοπάθειες, μπορεί να έχουμε προβλήματα με χρόνιες υπατοπάθειες όπου έχει εξαντληθεί ο χρόνος και ο τρόπος δράσης των κλασικών φαρμάκων, οπότε συνήθως έρχονται με χρόνια προβλήματα. Ας πούμε ζωάκια τα οποία έχουν χρόνιες δερματοπάθειες. Τα προβλήματα με τον γνισμό και τις γνισμώδεις καταστάσεις είναι πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, πιθανώς λόγω του εντασιακού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται τα ζωάκια. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το υλικό, γιατί μπορεί να έχει ένα ψήλο ένα ζωάκι πάνω, ναι, οπότε ναι, να ξύνεται, υπάρχει το κομμάτι το... αυτό που λέω πάντα, ότι επειδή εμάς όλους μας κάτι μας τρώει, τα ζώα ξύνονται. Δηλαδή είναι στην ουσία μια εσωτερήκευση μιας εντασιακής κατάστασης όπου το ζωάκι αρχίζει να ξύνεται όταν κάτι μας τρώει εμάς. Δηλαδή, αφομοιώνοντας δηλαδή τη δική μας ενέργεια. Εσωτερικεύοντας το πεδίο. Την εμπειρία που είχαμε το κορονοϊό είναι ότι είχε αυξηθεί πολύ ο αριθμός των πελατών που φέρανε ζωάκια με έντονη κνησμόδη κατάσταση. Όταν επανήλθε η κανονικότητα, επανήλθε και η κανονικότητα στα ζωάκια. Οπότε μπορούμε να πούμε για την πολύ ισχυρή συναισθηματική γέφυρα μεταξύ ανθρώπου και ζώου και επειδή είναι από τις ελάχιστες άμεσες σχέσεις που έχουμε στη ζωή μας, δεν θα σκεφτούμε να χαϊδέψουμε ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι, θα το κάνουμε άμεσα. Θα σκεφτούμε πάρα πολύ να χαϊδέψουμε κάποιον άνθρωπο που τον γνωρίζουμε την πρώτη στιγμή και να πούμε να τον χαϊδέψουμε γιατί έτσι μας βγήκε. Υπάρχουν πρωτόκολλα σχέσεις μεταξύ ημών και ευτυχώς δεν υπάρχουν τόσο πολλά πρωτόκολλα στις σχέσεις μας με τα ζώα. Αυτός είναι και ο λόγος που έχετε πει σε μια συνέντευξή σας, αν δεν κάνουμε λάθος, με βάση δηλαδή τα κοιτάπια μου, ότι οι πιο αληθινές σχέσεις που έχουμε είναι με τα κατοικίδια μας, τα οποία εσείς βέβαια δεν τα θεωρείτε κατοικίδια, δεν τα θεωρείτε pets. Ναι. Είναι οι πιο αληθινές σχέσεις γιατί, ξαναλέω, υπάρχει συναισθηματική διακίνηση σε μόνιμη βάση. Δεν υπάρχει η λογική ότι μπορεί να πληγωθώ αν βγάλω συναίσθημα. Δεν υπάρχει ο χειρισμός και υπάρχει ένα καθεστώς χαράς το οποίο βγαίνει κυρίως από τα ζωάκια. Για τη χαρά εμείς δεν ανταποκρινόμαστε ιδιαίτερα γιατί δυστυχώς δεν κινητοποιείται το αίσθημα χαράς το δικό μας γιατί όσο περνάει ο καιρός απονεκρώνεται. Δεδομένου ότι εμείς είμαστε απονεκρωμένοι και όχι μόνο από τη χαρά, από πολλά συναισθήματα. Τώρα τελευταία είναι από τις μάστιγες της σύγχρονης κοινωνίας. Θεωρείτε ότι έχουμε χάσει και τη χαρά με τα ζώα, έτσι, ναι, της αλληλεπίδρασης. Ναι, αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί ασκώ κτηνιατρική γύρω στα 33 χρόνια, οπότε μπορώ να δω όλες αυτές τις μεταβολές ή μεταβάσεις του ψυχισμού των ανθρώπων σε σχέση με τα ζωάκια. Δηλαδή, δεν θα δούμε κανέναν να
παίζει στο δρόμο με το ζωάκι του. Θα παίζει με το κινητό του. Θα παίζει με το κινητό του, έτσι. Δεν θα τον δούμε να χαίρεται τη βόλτα και να μιλάει μαζί του αν είναι σκυλάκι, ή δεν θα τον δούμε ότι θα πάει στο σπίτι να κυλιστεί στο πάτωμα με τη γάτα και να παίξει. Λέω να κυλιστεί στο πάτωμα και όχι να έχει το quality time που λένε τα διάφορα sites, ας πούμε, το κατοικίδιο, και να κάνει αυτά τα οποία έχει διαβάσει ότι πρέπει να κάνει. Αυτό που καλό είναι να γίνεται με τα ζωάκια είναι να βγαίνει το πηγαίο συνέστημα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα χαρούμενο ζωάκι, ναι, πώς θα το κάνουμε χαρούμενο? Όχι, τα ζωάκια είναι χαρούμενα από μόνα τους, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, η χαρά είναι κομμάτι, δηλαδή όταν μια γατούλα θα αρχίσει να παίζει με το τίποτα, δηλαδή θα της δώσουμε ένα μπαλάκι, θα αρχίσει να παίζει σαν να μην τρέχει τίποτα, από μόνη της κινητοποιεί το θέμα της χαράς. Της χαράς του παιχνιδιού. Η σχέση με το παιχνίδι θεωρείται προβληματική, δηλαδή μας καταργεί αυτό που λέμε σοβαρότητα. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τα ζωάκια στα 15 και να λένε οι άνθρωποι που τα φροντίζουν, παίζει όπως ήταν μικρή. Εμείς δεν παίζουμε ποτέ όπως όταν είμαστε μικροί, διότι είναι έξω από το κοινωνικό μας στάτους. Η αλήθεια είναι πάντως, και τώρα θα μιλήσουμε με προσωπική εμπειρία, που το έχω κάνει και εγώ αυτό το κλισέ. Βλέπουμε, ας πούμε, στον δρόμο ένα ζωάκι, το οποίο είναι πασιχαρές, κάνει σαν κουτάβι, και προσπαθούμε μάλλον τη δική μας έλλειψη χαράς και την έλλειψη παιδικότητας που έχουμε βάλει στη δική μας ζωή να την περάσουμε και στο ζώο. Και σου λέει, πόσο χρονών είναι? Και λέει 8 χρονών. Μα καλά, λέω, πώς κάνει, έτσι σαν κουτάβι, πολύ ανώριμο, έτσι, τρομερό, έτσι, έτσι, ναι, ναι, η ωριμότητα πάντα δεν έχει σχέση με το παιχνίδι, έχει μόνο με το παιχνίδι του μυαλού. Δηλαδή αυτή η λύτρωση που μπορεί να έχουμε αν κυλιστούμε στο χώμα με ένα σκυλάκι στην παραλία και παίξουμε, είναι φοβερή και τρομερή και πάρα πολύ ωραία. Ελάχιστοι το κάνουν. Άρα στην πραγματικότητα και εμείς έχουμε χάσει τη χαρά, επειδή εμείς έχουμε αποκοπεί από την άμμο, από το γρασίδι, από το παιχνίδι, από τη σωματικότητά μας, από την εκτόνωσή μας, που κι εμείς ως ζώα χρειάζεται να κινηθούμε για να εκτονωθούμε. Ναι, ναι. Και έχουμε ναι. μπει σε μία οθόνη, έτσι, σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό. Έτσι. Και βέβαια όταν γίνονται αυτά, είναι καλό να γίνονται χωρίς τις παρενέσεις ειδικού. Αν σκεφτούμε την ταινία το Fight Club, ήταν οι γιάπηδες οι οποίοι παίζανε ξύλο, ας το πούμε έτσι, γιατί αυτό τους εκτόνωνε. Ήταν δηλαδή μια κατάσταση μεθόδευσης και ας το πούμε έτσι κανόνων. Το παιχνίδι με τα ζωάκια δεν έχει κανόνες. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος ή το πιο κοινό, το πιο σύνηθες που κάνουμε εμείς που έχουμε ζώα? Το μεγαλύτερο λάθος είναι όταν παίρνει κάποιος ένα ζωάκι, αντί να φτιάξει σχέση χωρίς πρωτόκολλα και χωρίς προδιαγραφές νοητικού τύπου, ότι τα λειτουργικά, εντάξει, θα πάρω μια γάτα, θα πάρω μια τουαλέτα στο να κάνει εκεί, αλλά αν ξέρει, λέει, αν η γάτα μπει εκεί σημαίνει αυτό, αν η γάτα μπει εδώ σημαίνει το άλλο, σημαίνει ότι πάβει εκείνη την ώρα να υπάρχει η αμεσότητα, το χάδι, το άγγιγμα και η επαφή με το ζωάκι και η δημιουργία μιας εσωτερικής γέφυρας. Οι γέφυρες όλες είναι εξωτερικές πλέον. Μια υπερανάλυση δηλαδή που έχει να κάνει περισσότερο με το μυαλό και όχι να πάει να δεις τον άλλον και να πιάσεις το ερέθισμα από αυτόν που από έχετε. Από αυτόν όπως είσαι εσύ και όχι ως χρήστης πληροφοριών. Αυτό κάνουμε και στην προσωπική μας ζωή. Έτσι. Τρεις τρόποι, τρία στοιχεία ότι σε αγαπάει, πέντε στοιχεία ότι σε αγαπάει, αν βγεις στο πρώτο ραντεβού τι θα πεις. Έτσι είναι και με το ζώο πλέον. Η σχέση με το ζώο είναι πολύ περισσότερο. Ξαναλέω, είναι η ιστορία με το άγγιγμα, με την αφή. Με το ταξίδι με την αφή. Τη γατούλα, εάν δεν είσαι εκεί απόλυτα συγκεντρωμένος, θα σηκωθεί και θα φύγει όταν τη χαϊδεύεις. Όταν είσαι δίκτυο και υπάρχει αυτή η ωραία ροή, μπορεί να σου χουρχουρίσει με ωραίο τρόπο και να κάνεις ένα ταξίδι χουρ-χουρ. Τα ζώα είναι δάσκαλοι. Τα ζώα είναι δάσκαλοι. Μόνο δάσκαλοι. Μόνο δάσκαλοι, έτσι κι αλλιώς. Τι μπορεί, και δεν τα νοιάζαν οι δάσκαλοι. Όχι, για τα ζωάκια ζουν φυσικά. Οπότε ο μεγαλύτερος δάσκαλος για μας στη φάση που περνάμε και στην πορεία, ας το πούμε έτσι, διεστραμμένης εξέλιξης, σε εισαγωγικά, από μόνο τους μπορούν να μας δείχνουν το πώς το φυσικό είναι το απόλυτο αληθινό. Και το φυσικό μας βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε καλύτερη σχέση με τη ζωή μας και να οικειωθούμε και την ιδέα του θανάτου. Έχετε ζώα εσείς? Αυτή τη στιγμή όχι, μετά την απώλεια του γατούλη μου δεν ξαναπήρα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει και χρόνος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή φτιάχνω πολύ στενή σχέση με τα ζωάκια,
καλή ώρα προσπαθώ και με την Αμαλία που την κοιτάω με την άκρη του ματιού, θα ένιωθε σαν πολυπολίτεκνος πατέρας. Άρα είσαστε γατομπαμπάς, όχι σκυλομπαμπάς. Όχι, λέω πάντα ότι τις γάτες τις θαυμάζω, τα σκυλάκια τα αγαπάω. Όλοι μας νομίζω. Νομίζω όλοι θα θέλαμε να έχουμε δίπλα μας ένα σκυλάκι, αλλά θα θέλαμε να είμαστε εμείς γάτες. Δεν θα βάζουμε πολύ τις γάτες. Με τις γάτες αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι οι άνθρωποι που τους αρέσουν οι γάτες πιο πολύ σε εισαγωγικά, το ξαναλέω αυτό, είναι άνθρωποι που είναι αυτόνομοι, είναι όπως οι γάτες. Είναι αυτόνομοι, έχουν ναρκισιστικά στοιχεία, δεν θέλουν με τίποτα να μπει στον προσωπικό τους χώρο. Αν μπεις χωρίς να θέλουν, θα σε γρατζουνίσουν. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή η σχέση βασίζεται στην αυτονομία, οι γατόφιλοι όταν κάνουν θεωρώ σχέση μεταξύ τους, μπορεί να πάει πολύ περισσότερο γιατί δεν βασίζεται στην εξάρτηση. Αυτοί που αγαπάνε τα σκυλάκια περισσότερο, τους αρέσει η εξάρτηση. Δεν κάνω διαχωρισμό ότι τι καλά αυτός που είναι ανεξάρτητος ή αυτόνομος και αυτός που είναι εξαρτημένος. Λέω τους αρέσει πιο πολύ η κανονικότητα, η επαφή με την ομάδα και την αγέλη, δηλαδή η ύπαρξη σε μια κοινότητα. Κύριε Γκόλφη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ξέρετε ποιον θα δείτε σε κανένα δύο μήνες. Ξέρω, τη συνονόματη. Την Γκόλφαρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.